Μανώλη, ήθελα να ρωτήσω την άποψή σου για τον Καρατζίδη σαν καλλιτέχνη. Ο Στέλιος Καρατζίδης είναι ένα καταπληκτικό καλλιτεχνικό φαινόμενο. Για μένα είναι ο καλύτερος τραγουδιστής που έχει βγάλει ποτέ το ελληνικό τραγούδι. Εκφράζει ένα ολόκληρο ρεύμα, όχι μόνο στο τραγούδι, αλλά το σπάνιο έστιχτό του. Έχει συλλάβει ένα δρόμο έκφρασης που σχετίζεται με την επιρροή που δεχόμαστε η χώρα μας, που δέχεται η χώρα μας από την Ανατολή. Και είναι ο κύριος εκπρόσωπος αυτού του ρεύματος που συγκρούεται με όλη αυτή την τεχνολογική ανάπτυξη που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Και ίσως με τη λεγόμενη δυτική κουλτούρα. Ναι. Προσωπικά δεν είμαι ενάντια στη δυτική κουλτούρα. Η χώρα μας είναι μια αρένα, ας πούμε, που συγκρούονται η Ανατολή και η Δύση. Και ο Καζαντζίδης είναι η έκφραση από την Ανατολή. Είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο πολύ πηγαίο και αυθεντικό, και γι' αυτό το λόγο κρατάει και εκφράζει τουλάχιστον τρεις γενιές Ελλήνων. Αυτός ο άνθρωπος όμως, ο μεγάλος καλλιτέχνης και αυτή η σημαντική φωνή που όλοι τον παραδεχόμαστε, έχει να τραγουδήσει κάποια 10-13 χρόνια νομίζω. Καταρχήν ας δούμε το γεγονός. Αυτή η απουσία του Καζαντζίδη από το ελληνικό τραγούδι όλα αυτά τα χρόνια, τι σημαίνει, τι είναι αυτό, τι σημαίνει το κενό που έχει αφήσει? Το κενό που έχει αφήσει είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι η παρουσία του είναι απαραίτητη για τη ζωή του ελληνικού τραγουδιού. Για μένα είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα το ζήτημα το ότι ο Στέλιος δεν τραγουδάει τόσα χρόνια. Πολλοί βέβαια το έχουν πάρει ότι είναι μια απλή διένεξη οικονομική με το Μάτσα. Για μένα είναι και υπαρξιακό και ταξικό και εθνικό.
στο φουμαρό. Κι όταν γίνει γόπα κέρασμα στο χαρό, όταν έρθει η ώρα και τον έτρακαρό,